τμήματα των ενόπλων δυνάμεων, τις αντιπροσωπείες μαθητών και φοιτητών και τα μέλη παραδοσιακών συλλόγων να παρελάβουν τιμώντας τους αγώνες των Ελλήνων του 1940, ολοκληρώθηκαν και στα Χανιά οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Σχηματισμούς παρέλασαν στρατιωτικά τμήματα της 1ης ΜΑΛ, της 115 Πτέρυγας Μάχης και του Ναυτικού, ενώ τις εντυπώσεις κέρδισαν και φέτος γυναίκες μέλη παραδοσιακών συλλόγων που διέσχισαν την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου με τα μωρά τους αγκαλιά. Από τον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη μίλησε για τη διαχρονική αντίσταση των Ελλήνων και τα σύγχρονα όχι ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού, στέλνοντας μήνυμα στις νεότερες γενιές. Να επιλέγουν τα όχι τους, να επιλέγουν και τα ναι τους. Το όχι να το λένε στο φασισμό, στο διχασμό, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να μας διαιρέσουν και τα μεγάλα ναι να τα λένε στην ενότητα, στη διαχρονική προσπάθεια, στη συνεχή μάθηση και παιδεία και σε όλο αυτό το οποίο μας κάνει να κοιτάμε μπροστά. Μια διάθεση για πρόοδο. Αυτό οφείλουμε στην πατρίδα μας και η 28η μας το κάνει αυτό όσο γίνεται πιο πρόδειλο και φωτεινό. Με αναφορές στις εθνικές προκλήσεις και στις απειλές που δέχεται η χώρα μας ήταν και τα μηνύματα των τοπικών βουλευτών. Εμείς οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι στα όχι μας. Στην προάσπιση της πατρίδας μας, στην εθνική μας κυριαρχία, στα όσια των οσίων για τα οποία δίναμε και δίνουμε πάντοτε μάχες. Και είμαστε όμως και ενωμένοι στα ναι μας. Στα ναι για μια καλύτερη μέρα, στα ναι για πρόοδο, στα ναι για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, η οποία σήμερα απειλείται για πρώτη φορά μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια ημέρα εθνικής ομοψυχίας, σύμπνοιας, αποφασιστικότητας και είναι παρακαταθήκη του πώς οφείλουμε ως έθνος να αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται την εθνική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία. Φόρο τιμής στους αγωνιστές του έπους του 40 απέδωσαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης των τοπικών και στρατιωτικών αρχών που κατέθεσαν στέφανα στο Μνημείο των Ηρώων. Βρισκόμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι λέμε τα μεγάλα όχι εκεί που το επιτάσσει το πατριωτικό καθήκον του κάθε Έλληνα και τα μεγάλα ναι για να προχωρήσουμε όλοι μπροστά με αισιοδοξία. Οι προγονείς μας έκαναν περήφανους καταφέρνοντας το πρώτο ουσιαστικά πλήγμα στις δυνάμεις του άξονα. Από όλη την Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία είχε υποταχθεί και ξαφνικά η μικρή Ελλάδα, ίσως η κοστανάστημά της, καταφέρνει ένα μεργάλο χτύπημα, δοξαζόμενη σε όλο τον κόσμο. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Στην Ακριτική Γάβδο, τα δύο παιδιά του νηπιαγωγείου παρήλασαν καταχειροκροτούμενα από τους λιγοστούς κατοίκους, στέλνοντας το πιο ηχηρό μήνυμα αντίστασης και εθνικής υπερηφάνειας.